Το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών σχολίασε ο πρόεδρος του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Κόμματος Ελλάδος, Βάκης Τσιομπανίδης. Το ΑΚΕΛ κατέβηκε μαζί με το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο στην αναμέτρηση της 7ης Ιουλίου, όπου μαζί απέσπασαν το 0,5% των ψήφων. Καταρχάς, εμάς ως Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδος δεν μας ικανοποιεί το αποτέλεσμα. Μετά από δουλειά πολλών χρόνων, μετά από πολλούς αγώνες για τον αγροτικό κόσμο, δεν περιμέναμε ότι θα πάρουμε ένα τόσο χαμηλό αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό που μας χαροποιεί εν μέρη είναι ότι μας κατατάσσει το εκλογικό αποτέλεσμα στο 10ο πανελλαδικά κόμμα στη σειρά, όπως και μας κατατάσσει το 5ο από τα κόμματα τα οποία έμειναν εκτός Βουλής. Έχουμε καταγράψει ένα εκλογικό ποσοστό και μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε. Ο κ. Τσιομπανίδης δηλώνει απογοητευμένος με το ποσοστό που έλαβαν στις εκλογές, εξαπολύοντας παράλληλα επίθεση προς το κυβερνών κόμμα, λέγοντας πως η Νέα Δημοκρατία θα επαναλάβει ό,τι έκανε στο παρελθόν. Η Νέα Δημοκρατία είναι η γνωστή κακή Νέα Δημοκρατία, η οποία γνωρίζαμε. Όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και το ΠΑΣΟΚ. Είναι τα κόμματα τα οποία οδήγησαν τη χώρα στην καταστροφή. Δυστυχώς, ο ελληνικός λαός, έχοντας μνήμη χρυσόψαρου, ξαναψήφισε το 85%, ξαναψήφισε τα κόμματα τα οποία τον κατάστρεψαν. Είστε ικανοποιημένοι με το ποσοστό που πήρατε στις εκλογές? Όχι φυσικά. Το ποσοστό θα μπορούσα να πω ότι είναι απογοητευτικό. Το 0,5% που μας έδωσε ο ελληνικός λαός είναι ένα πολύ μικρότερο ποσοστό του 0,6% που λάβαμε στις εκλογές. Δεν μπορώ να το κατανοήσω. Για μένα είναι αδιανόητο πώς μετά από τόσα πράγματα τα οποία κερδίσαμε, ειδικά για τον πρωτογενή τομέα, βρεθήκαμε να παίρνουμε ένα τόσο χαμηλό ποσοστό. Ακόμα μια φορά θεωρώ ότι νίκησε ο διπολιμισμός και ο δικοματισμός. Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις του ΑΚΕΛ? Το ΑΚΕΛ ανασυγκροτείται, κάνουμε αυτοκριτική, ψάχνουμε να βρούμε ποια ήταν τα λάθη μας. Στις 17 Αυγούστου έχουμε την 4η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη στη Νέα Αγία Αλού του Βόλου. Μίλησε επίσης για τα σχέδια του κόμματος, καθώς και για τις υποθέσεις που είτε βρίσκονται στα σκαριά είτε προχωρούν. Χθες είχαμε μια καλή εξέλιξη σχετικά με μια αναφορά που είχαμε κάνει στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις υπέρογγες εισφορές των Ελλήνων παραγωγών στον ΕΛΓΑ. Χωρίς την ουσία να έχουν ουδέμια κάλυψη. Αυτό εμείς οι Ευρύτες το βιώσαμε στο πετσί μας, ειδικά πέρσι με το βαμβάκι, το οποίο δεν αποζημιώθηκε. Ενώ μας είχε υποσχεθεί ο κ. Σαραχοβίτης, για να μην ξεχνιόμαστε, ένα πενηντάρικο αποζημίωση στο στρέμμα, τα οποία ουδέποτε τα πήραμε. Δεν πήγε ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση να τα διεκδικήσει. Χθες πήραμε απάντηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι η αναφορά που κάναμε είναι σύνομη και παραδεκτή. Ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση περαιτέρω εξηγήσεις και πιστεύω ότι θα οδηγηθούμε στα έδρανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε να διευθετηθεί ακόμα ένα πολύ σημαντικό θέμα για τους Έλληνες παραγωγούς. Δεν δίστασε επίσης να σχολιάσει και τις πρόσφατες φοδρές χαλασοπτώσεις που έπληξαν τους ελαιοπαραγωγούς της Μάκρης και των Δικέλων, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στον πρωτογενή τομέα της περιοχής. Χθες είχαμε ακόμα μια καταστροφή στην περιοχή μας και στη Ροδόπη φυσικά. Με το χαλάζι το οποίο έπληξε την περιοχή, ολοσχερίες καταστροφή σε κάποιες περιοχές. Δυστυχώς, ακόμα μια φορά θέλω να πω ότι ο ΕΛΓΑ δεν είναι ένας εύκαμπτος μηχανισμός, παρότι πληρώνεται από τα χρήματα των παραγωγών, καθυστερούν πάρα πολύ οι αποζημιώσεις και αυτό επιβαρύνει ακόμα μια φορά τον Έλληνα παραγωγό.